Λίγη την Παρασκευή, 21 Ιουνίου, η προθεσμία για την υποβολή των τεχνικών εκθέσεων πυροπροστασία από του ιδιοκτήτε ακινήτων που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δασικέ εκτάσει. Στα πλαίσια μια νομοθεσία η οποία προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία και πολλά προβλήματα στου Έλληνε πολίτε. Μετά την υποβολή τη τεχνική έκθεση και τη έκθεση επικίνδυνοτητα από του αρμόδιου επιστήμονε στου οποίου απευθύνονται, οι διοκτήτε αυτών των ακινήτων θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, να προβούν στι απαραίτητε για φέτο παρεμβάσει, δηλαδή τα κλαδέματα δέντρων, θάμνων και την απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, και να καταθέσουν τη σχετική έκθεση συμμόρφωση του Κανονισμού Πυροπροστασία. Παράθυρο για νέα παράταση στην προθεσμία δεν φαίνεται να ανοίγει τουλάχιστον προ οι επιστήμονε θα πρέπει να ενημερώσουν του ιδιοκτήτε σχετικά με του κινδύνου και να προτείνουν βιώσιμα μέτρα σε συνάρτηση με τι οικονομικέ δυνατότητε του εκάστοτε ιδιοκτήτη ακινήτου, όπω αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ. Δηλαδή, ανεπίσημα γιατί στο νόμο η κυβέρνηση επέβαλε με το έτσι θέλω οι ιδιοκτήτε ακινήτων να μετασχηματίσουν τα σπίτια και τι περιουσίε του πληρώνοντα χιλιάδε ευρώ λόγω των δημοσιευμάτων του προνιουζιάρ και του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη, στο οποίο αναφέρεται πως το κόστος των μέτρων είναι υπέρμετρα μεγάλο. Με αποτέλεσμα να απειλείται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει πίσω και να αναστείλει τα υποχρεωτικά της μέτρα. Του χρόνου βεβαίω θα επιστρέψει με κάποιε απαιτήσει, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να προτείνει ξανά τέτοια μέτρα, καθώ τότε ο νόμο τη θα μπορεί να κρυθεί αντισυνταγματικό στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Για να μην ξεχνιόμαστε, το κόστος για τις αλλαγές που ζητούσε η κυβέρνηση στην οικία του κάθε πολίτη, κατά μέσο όρο ξεπερνούσε τα 28.000 ευρώ.